Γεια σας κορίτσια μου, λοιπόν, όπως είδατε και από τον τίτλο του βιντεάκι, αυτό είναι ένα βιντεάκι empties, θα το χωρίσω σε δύο μέρη, γιατί έχω αρκετά πράγματα για διάση, οπότε θα σας το χωρίσω σε δύο μέρη για να δείτε τα πραγματάκια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σας δείξω τα πραγματάκια που μου τελείωσαν αυτό το μήνα, και το προηγούμενο βασικά, και τα μάζευα για να σας τα δείξω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να τα βγάλουμε όλα, να σας τα δείξω. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με μαντιλάκια. Λοιπόν, αυτό το μήνα τελείωσε αυτά εδώ πέρα τα μαντιλάκια. Είναι της Σεπτόνα και είναι τα ροζ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα σε σχέση με τα Bioten, νομίζω ότι αυτά είναι καλύτερα ποιοτικά. Περιέχουν αμυγδαλέλαιο και γάλα και είναι πάρα πολύ μαλακά. Και με ένα μαντιλάκι μπορείς να βγάλεις το περισσότερο μακιγιάζ. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν που τελείωσα είναι αυτό εδώ πέρα που είναι το τζέλ φρυδιών, που είναι λίγο αγιαστικό μέσα για το λίγο που έχει μείνει. Είναι διπλό, είναι μία από εδώ και μία από εδώ και είναι από την ELF. Κανονικά αυτό λέει ότι τη μία είναι για τα φρύδια, τη μία είναι για τα φρύδια, από την άλλη είναι για τις βλεφαρίδες. Εγώ το χρησιμοποιήσω και τις δύο, και τα δύο από τα φρύδια. Είναι αρκετά καλό θα έλεγα. Σταθεροποιεί αρκετά καλά τα φρύδια γι' αυτά και είναι αρκετά ικανοποιητικό προϊόν, γύρω στο 1,5 με 2 ευρώ έκανε. Το επόμενο προϊόν που τελείωσα είναι ο αφρός καθαρισμού της Avène. Δεν το έχω γράψει, μου το είχε στείλει η εταιρεία και το χρησιμοποιούσα περίπου γύρω στους 2 μήνες. Είναι ένα με απλικατέρ από πάνω. Έχω γράψει blog post, θα σας το έχω ακριβώς από κάτω για όλα αυτά που έχω γράψει. Μυρίζει αρκετά ωραία σαν προϊόν και έχει αρκετό προϊόν μέσα και είναι ακριβό. Κάνει γύρω στα 13 ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και μπορείς να το βρεις με προσφορά γύρω στα 10. Είναι πολύ καλό προϊόν, κρατάει αρκετό καιρό και αφήνει μάτι αποτέλεσμα. Το επόμενο προϊόν είναι μια οδοντόπαστα από την AIM και είναι αυτή εδώ πέρα η πράσινη. Έχω κρατήσει το κουτί του, το άλλο το έχω πετάξει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία οδοντόπαστα. Λοιπόν, είναι, λέει, προστατεύει τα δόντια από την περιδώνα. Είναι με μέντα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Και έχει αρκετά φρεσκά, φρέσκια γεύση. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν που τελείωσα και το έχω τελειώσει αρκετό καιρό βασικά, είναι από την Avon πρέπει να ήταν αυτό και είναι το Planet Spine, αυτό εδώ πέρα. Ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, πραγματικά μέσα στο μπάνιο έγινε, αλλά δεν έχω ιδέα από τι. Είναι αυτό εδώ λοιπόν, αυτό είναι κρέμα μαλλιών, μάσκα μάλλον μαλλιών. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω πλύνει πολύ καλά τη συσκευασία, να σα πω την αλήθεια. Θα την καθαρίσω για να την βάλω στην ανακύκλωση. 200 ml και νομίζω κάνει γύρω στα 7-8 ευρώ, αλλά δεν την πειράζω. Μου την κάνανε δώρο, οπότε δεν μπορώ να σα πω ακριβώ. Και γενικά η Avon βγάζει προσφορέ τύπου πάρε πακετάκι, είναι πιο οικονομικά. Τώρα από θέμα, με κάνει καλό στα μαλλιά, είναι νομίζω αρκετά βαριά σαν μάσκα. Γενικά. Χρειάζεται λίγη ποσότητα, αλλά η μυρωδιά μένει αρκετή ώρα και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο προϊόν είναι τα ξυλαβάκια που πήρα από το ζάμπλε της Wilkison και είναι αυτά εδώ πέρα, τα έχω στη συσκευασία μου, τα ξυλαβάκια δεν τα έχω γιατί δεν τα ανακύκλωνα, τα πέταξα. Έχει aloe vera και jojoba, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Είναι με τέσσερα, όχι με τρία ξυλαβάκια και αφήνει πολύ μαλακό το δέρμα. Αν θυμάμαι καλά τώρα τιμή δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν θυμάμαι ακριβώς τι τιμούλα είχαν στο ζάμπλε, μην σας πω ψέματα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ξυλαβάκια. Λοιπόν, επόμενο προϊόν που τελείωσα είναι επίσης και αυτή εδώ πέρα η οδοντόπαστα από την AIM. Είναι η οδοντόπαστα από την AIM, η White Now Triple Power, που είναι αυτή εδώ πέρα με τη μόβ συσκευασία. Έχω γράψει blog post, θα το έχω και αυτό και σε αυτήν κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραία οδοντόπαστα, κάνει πολύ καλό αποτέλεσμα γρήγορα. Βέβαια είναι λίγο ακριβή, είναι γύρω στα 4,5 ευρώ και είναι μικρή συσκευασία της. Αν θυμάμαι καλά, πόσο ml είναι. Γράφει εδώ 50 ml και φανταστείτε η AIM είναι 150. Όχι, 50 είναι και η AIM. Αλλά είναι μία συν μία. Οπότε είναι λίγο ακριβή για μένα, αλλά είναι μια πολύ καλή οδοντόπαστα. Επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν που με απογοήτευσε πολύ και στεναχώρηκα βασικά γιατί πειράστηκα, γιατί το διάβασα σε πολλά beauty blogger γενικά αυτό το προϊόν όταν πρωτοβγήκε. Και εγώ το πήρα, αλλά απογοητεύτηκα από την αμαρτία μου. Και πήρα δύο κιόλας γιατί είχα προσφορά. Είναι τη φρουκτής αυτά εδώ. Το κόκκινο που είναι λέει με κόκκινο grapefruit. Ένα πολύτιμο εκφύλισμα φυσικής προέλευσης και λέει ότι δίνει δύναμη και λάμψη. Ένα θα σας πω. Εμένα τα μαλλιά μου λέει για μαλλιά κανονικά που έχουν λέει χάσει τη λάμψη τους. Λοιπόν, εμένα τα μαλλιά μου είναι
λιπαρή ρίζα, ξηρά στις άκρες. Αλλά γενικά ό,τι σαμπό να χρησιμοποιώ, εντάξει, είναι καλά. Λοιπόν, αυτό δεν έκανε πραγματικά ούτε για κρεμοσάπουνο. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά, γιατί στις υπόλοιπες έκανε και σε μένα δεν έκανε. Στις μητέρες μου που είναι ξηρό το μαλλί, πάλι το ίδιο. Δηλαδή, έκανες μπάνιο την επόμενη μέρα, γινόταν το μαλλί σου μες στη λίγδα. Δηλαδή, λάδων εδώ, έπιανες γλίτσα, Δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένη και πραγματικά θα σας πω ψέματα. Το ένα το χρησιμοποίησα για κρεμοσάπουνο για τα χέρια. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν ήθελα να το ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ. Το επόμενο προϊόν που τελείωσα είναι της Nivea και είναι το κοσμητικό Black and White και είναι αυτό εδώ πέρα, σε 150 ml. Είναι πάρα πολύ ωραίο κοσμητικό. Μυρίζει αρκετά ωραία. Έχει μείνει καθόλου. Α, έχει μείνει λίγο. Αρκετά ωραία και όντως δεν αφήνει αποτύπωμα στα ρούχα, είτε λευκά είτε μαύρα. Καλά, 48 ώρες δεν κρατάει για καμία. Με την καμία, αλλά κρατάει περίπου κανένα 7 ωράκι, 8 ωράκι και ακόμα και όταν υδρώνεις δεν μυρίζεις την υδροτήλα, μυρίζεις το αποσμητικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν που τελείωσα είναι της Sios και είναι αυτό εδώ πέρα το σαβουάν, είναι με κερατίνη και τώρα τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο. Είναι ένα πολύ καλό σαμπουάν, αν έχεις πρόβλημα με τα μαλλιά σου, άμα είναι πολύ λεπτή τρίχα. Λέει γιατί είναι για φυδατωμένα μαλλιά. Λοιπόν, έχει πολύ κερατίνη. Και τώρα εγώ τι έπαθα. Επειδή εμένα τα μαλλιά μου είναι σκληρά, είναι δηλαδή χοντρή η τρίχα του, δεν είναι λεπτή. Είναι λιπαρή μεν εδώ πάνω, αλλά είναι χοντρή γενικά η τρίχα της, τρίχα τους. Την έκανε ακόμα πιο χοντρή και την έκανε σαν άχυρο. Τι θέλω να πω με αυτό. Πιστεύω ότι δηλαδή, άμα έχεις λεπτά μαλλιά και κόβονται εύκολα, αυτό το σαμπουάν είναι ό,τι πρέπει. Για εμάς που έχουμε πιο χοντρή τρίχα, δεν κάνει αυτό το σαμπουάν. Αλλά εντάξει, είναι ικανοποιημένο στο σαμπουάν, καλά δεν λάδωνε τόσο πολύ τα μαλλιά. Αλλά άμα έχετε λεπτή τρίχα, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και θα σας δείξω και άλλο ένα τελευταίο. Α, δύο τελευταία προϊόντα. Λοιπόν, δοκίμασα ένα δειγματάκι της Vichy από το αντιλιακό της, το Capital Soleil, το 50. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα τι έχω να πω γι' αυτό. Αν και το δοκίμασα μόνο μία φορά, λέει ότι αφήνει μάτα αποτέλεσμα. Δεν μου άφησε μάτα αποτέλεσμα εμένα. Και με παραξένευσε. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα. Ενώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα το συγκεκριμένο το τηλιακό. Γιατί δεν άφησε μάτα αποτέλεσμα. Και αυτό με παραξένευσε. Έχω κανένα διαδείγματα ακόμα. Θα το δοκιμάσω, αλλά δεν τρελάθηκα να σα πω την αλήθεια. Λοιπόν, και το τελευταίο προϊόν που θα σας δείξω είναι από την Lierac και είναι ένα αφρόλουτρο 3-1 και είναι αυτό εδώ πέρα, μας είχε δοθεί σε δειγματάκι και το δοκιμάσα επιτέλους, αλλά και το είχα ξαναδοκιμάσει και παλιά αυτό. Έχει εκχυλίσματα, λέει, από 3 λουλούδια. Μυρίζει φανταστικά. Μορβίλας νομίζω ότι μυρίζει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, κρατά αρκετά η μυρωδιά του, αρκετά, εντάξει, γύρω στις 2-3 ώρες. Και είναι ένα πολύ αξιόπιστο προϊόν. Βέβαια είναι λίγο ακριβά τα προϊόντα της Lierac, αλλά κάνουν καλή δουλίτσα. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προϊόντα μου, τα empties. Λίγα ήτανε. Θα σας κάνω και άλλο ένα βιντεάκι. Έχω μαζέψει και άλλα λίγα πραγματάκια. Αλλά αργότερα, μην σας τα βάλω το ένα μετά το άλλο. Και χάρηκα που γύρισα πάλι πίσω στο YouTube, γιατί είχα καιρό να κάνω βιντεάκι. Ελπίζω να ξαναγυρίσω ευρυμύτερη και να κάνω περισσότερα λόγω φόρτου εργασίας. Και επίσης πείτε μου τι άλλο θέλετε για βιντεάκια ακριβώς από κάτω να μου γράψετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Πείτε μου επίσης και αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά που σας έδειξα και ποια είναι η γνώμη σας. Και πείτε μου και τη γνώμη σας αν έχετε δοκιμάσει τα σαμπουάν της Φρουκτής, γιατί παραξενεύτηκα βασικά. Αν έχετε δοκιμάσει και τα άλλα, γιατί δεν τα δοκιμάσα τα άλλα μόνο και μόνο επειδή αυτά δεν μου κάτσανε καλά. Οπότε περιμένω και τη δικιά σας γνώμη. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια.